Γιόγκα δεν έχω κάνει ποτέ. Και ένας λόγος που δεν έχω κάνει ποτέ είναι ότι έψαχνα πάντοτε να βρω μια ωραία δασκάλα για να με μάθει να κάνω γιόγκα. Που είναι μια εξαιρετική μέθοδος για να χαλαρώνεις, για να είσαι καλά με τον εαυτό σου κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι τη βρήκα την όμορφη δασκάλα και αυτή είναι η κυρία Σόφη Πασχαλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τον ωραίο πρόλογο. Αλλά τώρα ξέρεις τι έχει συμβεί. Τι? Θα πρέπει να δείξουμε ότι θα κάνουμε και γιόγκα. Πρέπει να δείξουμε. η Εύη Πασχάλη την ξέρετε όλοι σας βέβαια, γιατί είναι και τηλεοπτικό πρόσωπο. Είναι yoga instructor, δηλαδή δασκάλα yoga, έτσι. Αλλά έχει και μια άλλη δραστηριότητα, γράφει βιβλία, δίνει συμβουλές, παρουσιάζει μεθόδους πώς να είμαστε καλύτερα. Σπούδασε στη Γερμανική Ακαδημία. Ναι. Και δημοσιογραφία. Και δημοσιογραφία. Γιατί ναι. Δεν είναι δημοσιογράφος να σε έχουμε δίπλα μας. Έγινα και δημοσιογράφος. Για πολλά χρόνια ασχολήθηκα με τον χώρο, ναι. Δεν το ξέρω πώς. Ήμουνα στον Αντένα. Ναι. Και μετά πήγα και σε κάποιες άλλες εκπομπές που έκανα μια παρουσίαση δικής μου ενότητας που το ονόμαζα Ευζήν. Δηλαδή πάντα ήθελα να παντρέψω. Το θυμάμαι. Ήθελα να παντρέψω την ιδιότητά μου που υπεραγαπώ, που είναι η άθληση, με την δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία ξέρεις ότι είναι έρωτας. Είναι έρωτας. Άρα λοιπόν προφανώς. Και για καλούς δασκάλους. Προφανώς, ναι. Προφανώς δεν την ερωτεύτηκες τόσο πολύ για να την αφήσεις. Δεν την άφησα ποτέ. Την πάντρεψα. Ναι, δεν την άφησα ποτέ. Ακόμα και αυτό και η συγγραφή. Τι είναι, είναι ένα κομμάτι δημοσιογραφικό που γράφει. Μιλάει άπτεστα αγγλικά και ιταλικά. Είναι πρωταθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ. Καλλιτεχνικό πατινάζ έχεις κάνει ποτέ που είπες για γιόγκα? Όχι. Όλα τα δύσκολα έχω κάνει εγώ. Τα μάτισες εσύ. Μπορώ να κάνω τώρα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Για μένα δεν υπάρχει ηλικία. Και αυτό είναι κάτι που γράφω και στο βιβλίο. Βρήκα λοιπόν δάσκαλα για γιόγκα και για καλλιτεχνικό. Εγώ να πατινά, να δούμε τι θα μου μάθει. Η Σόφη, η φιλενάδα μας, έχει γράψει ένα βιβλίο οδηγό με συμβουλές στους αναγνώστες για το πώς να κατακτήσουν την ευτυχία. Θα το πω. Και να πραγματοποιήσουν τα δικά τους όνειρα. Μια και η ίδια ποτέ δεν σταμάτησε να αναζητά στη ζωή της το φως και τις μεθόδους που οδηγούν στην αυτοβελτίωση. Καταρχήν, για πέντε το βιβλίο. Το ονόμασα. Η απάντηση είσαι εσύ. Γιατί όντως ο κάθε ένας από εμάς έχει έναν τρόπο σκέψης. Για δείξτε μου λίγο. Και αυτόν βιώνει. Δείξτε μου λίγο το βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο. Έχει τη φωτογραφία της Σόφης επάνω. Η απάντηση είσαι εσύ. Μου αρέσει ο τίτλος. Για πες μου λοιπόν τι λέει αυτό. Θέλεις να ανοίξεις μια σελίδα τυχαία και να διαβάσεις κάτι και να μου πεις πώς το βρίσκεις. Αλλά νομίζω πήγες στις φωτογραφίες. Ο θωρακισμένος μου είναι αυτός. Α, εκεί έπεσες. Ναι. Τον έχεις θωρακίσει τον εαυτό σου? Όχι. Όχι. Πάρα πολύ καλό αυτό. Έκανες πάντα δηλαδή. Αλλάζουμε, είδες. Το δημοσιογραφικό βγαίνει. Έκανες πάντα στη ζωή σου αυτό που πραγματικά ήθελες. Ναι. Πολύ ωραίο. Αλλά πιστεύω ότι δεν έχω θωρακίσει τον εαυτό μου. Είναι πολύ ανοιχτός και πολύ ευάλωτος. Πολύ ωραίο. Για αυτόν τον λόγο. Αλλά και πολύ δεκτικός σε συναισθήματα, σε στιγμές, σε καταστάσεις. Δεν είναι δηλαδή κλειστός και με τύχη γύρω μου. Ελάτε, παιδιά, και πάμε όλοι μαζί. Ενσυναίσθητος νους, φανταστικό. Στο βιβλίο σου εδώ πέρα, η απάντηση σε εσύ, βλέπω ότι βασικός τίτλος είναι «Οδηγός ευτυχίας για μια καλύτερη ζωή». Εσύ είσαι ευτυχισμένη, έχεις βρει τον οδηγό της ευτυχίας σου? Θεωρώ ότι κάποιος για να πει κάτι πρέπει να το έχει βιώσει ο ίδιος. Και γι' αυτό και το βιβλίο τόλμησα να το γράψω, ενώ έγραφα χρόνια σε site τα ίδια πράγματα,
αλλά τόλμησα να το κάνω έργο να μείνει, όταν πήγα στο Survivor και μετά. Γιατί εκεί πια έζησα την εμπειρία στην πράξη. Δηλαδή, θεωρώ ότι οτιδήποτε κάνουμε, ακόμα και αυτογνωσία, είναι κάτι άειλο. Δεν είναι χειροπιαστό. Mm-hmm. Είναι να πιστέψεις κάποια πράγματα, έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αν τον λειτουργήσεις. Εγώ το πιστεύω, αλλά για να μπορέσω να κάνω κάποιον να το πιστέψει, θα πρέπει να το έχω βιώσει κιόλας. Ακριβώς. Το βίωμά μου λοιπόν τότε ήταν τόσο δυνατό και συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά που έχω διαβάσει και μελετήσει είναι όντως έτσι, που μετά μπόρεσα να το γράψω κιόλας. Τι έζησες στο survival και σε έκανε να νιώσεις αυτό που μου λες? Τις ανθρώπινες σχέσεις. Mm. Κάτι το οποίο τελικά νομίζω ότι τις κάνουμε πιο δύσκολες. Είναι πολύ απλές, όπως και όλη η ζωή είναι πολύ απλή. Την περιπλέκουμε με χιλιάδες μικρές έννοιες, mm-hmm. οι οποίες είναι περιττές. Mm-hmm. Και στην ουσία όλοι ψάχνουμε για ένα πράγμα, mm-hmm. την αγάπη. Αλλά δεν ξέρουμε πώς να την προσεγγίσουμε. Και την αγγίζουμε με παρακλάδια της αγάπης. Θες λέει, με εκδίκηση, θέλεις με εκτιτικότητα, θέλεις με όχι μην κάνεις αυτό, κάνε το άλλο γιατί αυτό θέλω να κάνεις. Δηλαδή βάζουμε πολλά λόγια μεταξύ μας, ειδικά οι σύντροφοι, mm-hmm. που χαλάνε την ομορφιά μιας σχέσης. Και αυτά το κατάλαβα πάρα πολύ καλά μέσα στο παιχνίδι, πάντως, με την καλή έννοια το κατάλαβα. Ναι, πάντως βλέπω εδώ πέρα ότι βγαίνοντας από το survival, δέχτηκες πάρα πολλά υβριστικά μηνύματα. Καλά, όλοι μας. Αλλά ήταν αστείο. Ήταν μέσα στα πλαίσια ενός Twitter, όχι μιας πραγματικής ζωής. Στην πραγματική ζωή αυτό που ζήσαμε ήταν κάτι εξωπραγματικό. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ αυτό το συναίσθημα, ότι θα μπορούσα να το ζήσω στη ζωή μου και την αγάπη του κόσμου, την αληθινή, την έξω από το... Κρύβομαι πίσω από ένα στάτους και γράφω κάτι. Έχεις πει, όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου μετά το survival και είδα τι συμβαίνει, είπα μέχρι και ότι δεν θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα. Όχι, αυτό ήταν κάτι το οποίο γράφτηκε από δημοσιογράφο, δεν το είπα ποτέ εγώ. Όχι, όχι. Και ούτε φοβήθηκα ποτέ που έχουν γράψει, ούτε που μου κάψαν το αυτοκίνητο που έχει γραφτεί. Τίποτα από όλα αυτά. Γενικά υπάρχει μια παραφιλολογία, το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Η αλήθεια ήταν ότι ναι, στην αρχή τρομάζεις. Γιατί υπάρχει κάτι το οποίο δεν το φαντάζεσαι. Μετά από μια κατάσταση που ζούσες εκεί, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς καμία άλλη πραγματικότητα πέρα από το θα φάω σήμερα ή δεν θα φάω σήμερα. Μόνο αυτό σε ένοιαζε. Αν θα κερδίσεις δηλαδή κάποιο έπαθλο, βγαίνεις έξω και συνειδητοποιείς ότι αυτό που εσύ βίωνες εκεί, νόμιζες ότι το ζεις μόνος σου, δεν ξέρεις καν αν σε παρακολουθούσε κάποιος. Ήμασταν και το πρώτο, δεν ξέραμε. Συνειδητοποιείς ότι το βλέπε όλη η Ελλάδα. Αυτό μου. Θέλω να μείνω, Σοφή μου, σε ένα γεγονός που θα λέγατε ότι σφράγισε τη ζωή σου. Η πρώτη σου σχέση ήταν κοντά στα 20 με έναν αθλητή, πρωταθλητή του τζούντο, που τον έχασες όμως γρήγορα. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, από ό,τι εσύ ιδιαίτερα, εγώ τον ήξερα. Τι σήμαινε για σένα το γεγονός αυτό? Πόσο σε σημάδεψε, πόσο σε καθόρισε, ότι ναι, οι άνθρωποι, 20 εσύ, 24 αυτός, ερωτευτεί κάτι προφανώς, ζήσατε κάποια πράγματα και ξαφνικά φεύγει από τη ζωή. Έτσι, αναπάντεχα και ξαφνικά. Είναι άλλο ένα δίδαγμα που μου έδωσε νωρίς, ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα και το βιώνουμε καθημερινά αυτό. Απλά συνήθως δεν μας τρομοκρατεί αν δεν το ζήσουμε με κάποιο οικείο μας πρόσωπο. Είτε μια αρρώστια αν περάσουμε, είτε ένας θάνατος κοντινός, ειδικά αν πρόκειται και για νέο άτομο, σε συγκλονίζει. Και αυτό το κάνεις κάτι. Mm-hmm. Εγώ αποφάσισα όλα αυτά τα πράγματα που έχω περάσει σε δυσκολίες, οτιδήποτε δυσκολία έχω περάσει, είτε αυτό το γεγονός που πραγματικά με είχε αδειάσει, συγκλονίσει, δεν ξέρω καλύτερα ποια λέξη να χρησιμοποιήσω γιατί όλες είναι μικρές, και το για κάποια στιγμή, μετά από λίγο, επειδή είχα πάθει «Δεν με νοιάζει η ζωή», 20 χρονών γίνεσαι... Ναι, είσαι πολύ ευαίσθητη. Ναι, και μετά το συμβάν αυτό έπαθα και ένα δικό μου τραυματισμό, που έσπασα ένα σπόνδυλο στη μέση μου. Όλα όμως τα έφερα έτσι για να καταλάβω ότι πρέπει να εμπλακώ με μια πνευματική άνοδο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που μου τα έφερε τελικά η ζωή, όχι σαν αποτέλεσμα των ανθρώπων που έφυγαν ή
οι καταστάσεις που βίωσα, αλλά το αποτέλεσμα τις έπραξα για να μπορέσω να βοηθήσω και τον εαυτό μου, αλλά και άλλους. Άρα θα λέγω ότι ουδέν κακό να μην γες καλού. Δηλαδή έγινε κάτι φοβερό, ένα τραγικό γεγονός, αλλά εσάς σε βοήθησε στη ζωή σου να βρεις κάποιον δρόμο. Ναι. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάντα που μπορεί να μείνει για να αντέξουμε κιόλας. Να βλέπουμε ότι κάτι που συμβαίνει, ας το θρηνήσουμε, πρέπει να το θρηνήσουμε, ας το έχουμε μαζί μας για πάντα ως ένα θησαυρό, αλλά θα πρέπει να βρούμε και προς τιμήν αυτού του γεγονότος, να τιμήσουμε αυτή την κατάσταση με έναν δημιουργικό τρόπο. Οτιδήποτε δημιουργικό βρει ο καθένας, να το αντιστρέψει. Είναι μέσα σε αυτά που συμβουλεύεις και δίνεις οδηγίες. Ότι αυτό που μας συμβαίνει, το τραγικό, το κακό, μπορούμε να το αντιστρέψουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για καλό δικό μας. Να το μετουσιώσουμε σε κάτι όμορφο, ναι. Mm-hmm. Δεν γιατί αυτή όλη την σοφία, πού την απέκτησες, Σοφία? Νομίζω από τα γεγονότα της ζωής μου, μου άρεσε πάρα πολύ να μαθαίνω και ήθελα πολύ να οδηγήσω τον εαυτό μου σε κάτι διαφορετικό. Δεν ήμουν ποτέ συμβατή. Mm-hmm. Με την έννοια ότι θέλω να κάνω κάτι το οποίο απλά ορίζει η κοινωνία ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Εάν είναι να κάνω κάτι, όπως η οικογένεια για παράδειγμα, θα το κάνω επειδή αυτόν τον άνθρωπο τον έχω δει ως κάτι μοναδικό και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα ζωή. Δεν θέλω να παντρευτώ για να χωρίσω, δεν θέλω να κάνω παιδί για να χωρίσω. Το έχω ήδη κάνει φυσικά μία φορά όταν ήμουν μικρή, γι' αυτό και μπορώ και το λέω και αυτό. Έχεις παιδί? Όχι, έχω κάνει ένα γάμο. Που, στην ουσία δεν σημαίνει κάτι. Mm. Νομίζω ότι όλες οι σχέσεις γάμος είναι, αν τιμάς τη σχέση σου. Αλλά το παιδί είναι κάτι άλλο, είναι αιώνια δέσμευση. Η οικογένεια δεν έχει κάνει? Όχι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις βρει τον άνθρωπο που θα ήθελες να κάνεις μαζί την οικογένεια. Έχω βάλει και ένα ερωτηματικό, επειδή δεν θέλω να είμαι σε τίποτα απόλυτη, ίσως και να φοβήθηκα. Εσύ φοβήθηκες. Γιατί οτιδήποτε αφορά εσένα, μπορείς να το ελέγξεις πολύ καλύτερα. Ό,τι αφορά και κάποιον άλλον, που χρειάζονται δύο για να μπορέσεις να κάνεις μια καλή οικογένεια και να μεγαλώσεις ένα παιδί όπως θα έπρεπε, και δεν είναι εγωιστικοί οι λόγοι που θα πρέπει να κάνουν παιδί. Εγώ δεν συμφωνώ δηλαδή στο ότι κάνω παιδί μόνος μου. Mm-hmm. Ένα παιδί θεωρώ, επειδή μεγάλωσα με δύο γονείς και επειδή ακόμα τους έχω μαζί, θεωρώ ότι θα ήθελα να τους έχει μαζί. Άσχετα εάν συμβαζόμαστε μετά και αναγκαστικά πείθουμε το παιδί ότι είναι καλύτερα να είναι μόνο του. Δεν μου γιατί. Εδώ πέρα πάντως διαβάζω κάπου ότι η μεγαλύτερη φοβία σου μέχρι να πας survivor ήταν η μοναξία. Την αντιμετώπισα. Τη μοναξία. Την αντιμετώπισα. Ξέρεις κάτι, μου κάνει εντύπωση το εξής. Μια κοπέλα με τόση σοφία, που την απέκτησες όπως την απέκτησες, τέσσερις γνώσεις, που δίνει συμβουλές στους άλλους να είναι ευτυχισμένοι, που είναι όμορφη, που είναι έξυπνη, πώς έχει καταφέρει να βιώνει τη μοναξιά της, όποτε τη βίωσες, και να μην έχεις βρει τον άνθρωπο που θα έλεγες με αυτόν θα κάνω την οικογένεια. Θα σου απαντήσω. Η μοναξία καταρχάς δεν είναι κάτι το οποίο είναι συναίσθημα. Κατά τη δική μου άποψη. Έχω υπάρξει σχέση και αισθανόμουν μόνη και έχω υπάρξει μόνη και δεν αισθανόμουν μόνη. Οπότε το να επιλέξω τη μοναχικότητα, να την πω καλύτερα, ένα χρονικό διάστημα, ήταν πάλι προς εκμάθηση δικής μου, για όταν θα είμαι με τον σύντροφο που θα επιλέξω να είμαι, και όχι από ανάγκη σύντροφο, αλλά από επιλογή σύντροφο, θα είναι πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα. Και γενικά οι σχέσεις μου της ζωής μου πλέον, και οι φιλικές και οι κοινωνικές, και οι επιλογές γενικότερα έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και είναι πιο αληθινές. Πιο ειλικρινείς. Ναι. Η ειλικρίνη είναι κάτι το οποίο δεν το ανταλλάσσω με τίποτα. Χίλιες φορές την ειλικρίνη κάπως πονάει παρά το ψέμα το οποίο βολεύει. Αυτό δυσκολεύει λίγο τα πράγματα όμως. Δυσκολεύει. Δεν είναι. Και δεν έχει σχέσεις οι οποίες να μην είναι όπως εσύ τις ακριβώς τις θέλεις και τις επιλέγεις. Κοίτα, επειδή είμαι κοινωνική απ' την άλλη. Αν δω ότι δεν μπαίνω από όλους τους ανθρώπους τα πάντα, επιλέγω από τον κάθε άνθρωπο αυτό που θέλει να μου δώσει να δω. Οπότε δεν μπαίνω στη διαδικασία ούτε να τσακωθώ, ούτε να... Αλλά τι κάνεις, φεύγεις?
Αν μιλάμε για την προσωπική σχέση, την συντροφική σχέση, θα την παλέψω μέχρι τελικής πτώσεως. Mm-hmm. Δεν φεύγω εύκολα, mm-hmm. γιατί είμαι συντροφική. Αλλά στις φιλικές σχέσεις είναι πιο απλά τα πράγματα. Έχεις βάλει σαν στόχο να κάνεις οικογένεια? Είναι το μόνο πράγμα που θεωρώ ότι δεν μπορείς να βάλεις στόχο. Αν το βάλεις στόχο την οικογένεια, τον θέλω να κάνω οικογένεια, έχει ένα είδος λάθους μέσα, νομίζω. Mm. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που λέω. Αυτό τυχαίνει. Περισσότερο το θεωρώ ότι είναι θέμα τύχης, αν είναι να συμβεί με το να βρεις σε όλο τον κόσμο αυτόν τον άνθρωπό σου. Mm-hmm. Όταν είσαι συνειδητός, πάντα μιλάω. Όχι όταν απλά θέλεις να κάνεις ένα παιδί. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, ναι. Οπότε, επειδή μιλάω για τη συνειδητότητα. Έχεις πει πολύ ενδιαφέρον κάτι. Ένα μωρό δεν διορθώνει μία σχέση. Θεωρώ ότι ένα μωρό, αν δεν έχει βάση το ζευγάρι, ίσα-ίσα που την διαλύει. Τη διαλύει. Αν είναι μαζί καλά, σαφέστατα είναι το ωραιότερο πράγμα της ζωής. Έχεις ερωτευτεί πολλές φορές στη ζωή σου ή καμία? Έχω ερωτευτεί. Αρκετές φορές? Έχω ενθουσιαστεί αρκετές, έχω ερωτευτεί λιγότερες. Γιατί προχώρησες αφού έχεις ερωτευτεί? Οι μακροχρόνιες σχέσεις κάνω πολύ. Ναι, δεν προχώρησες όμως να κάνεις κάτι. Στο επόμενο βήμα. Ναι. Ήταν πάντα μια φοβία μου. Φοβία. Το να προχωρήσω, στο να κάνω. Έχεις ξεπεράσει τώρα? Θεωρώ ότι το έχω δουλέψει πια και το έχω ξεπεράσει, αλλά τώρα που μιλάμε, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Το γεγονός ότι σας ακούω, τρεις πατεράδες εδώ, να θέλετε τόσο πολύ να μιλήσετε με τα παιδιά σας, με συγκινεί πάρα πολύ ιδέα και μου αρέσει κιόλας. Φυσικά, το να μιλήσεις με το παιδί σου λίγα δευτερόλεπτα, δεν μπορώ να ξέρω πώς μπορεί να αισθάνεσαι μετά. Συγκινήθηκα που τους άκουσα να λένε τόσο όμορφα λόγια για τα παιδάκια τους και πόσο πολύ θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Γιατί το να ακούς μια μητέρα να θέλει πολύ να επικοινωνήσει με το παιδί της είναι γνώριμο. Το να ακούς άντρες, μπαμπάδες και νεαρούς άντρες μπαμπάδες να μιλάνε και να θέλουν τα παιδάκια τους τόσο πολύ και να ανυπομονούν να ακούσουν τη φωνή τους, τα λόγια τους, τις ανησυχίες τους. Είναι τόσο όμορφο που με έκανε εκείνη τη στιγμή για άλλη μια φορά, γιατί μέσα στο Survivor το έχω πει ήδη νομίζω τρεις φορές, ότι θα ήθελα να γυρίσω, όταν γυρίσω μάλλον, να μπω στη διαδικασία της οικογένειας. Είναι η πρώτη φορά που το λέω ουσιαστικά. Τι κάνεις τώρα, για πες μου? Τι κάνω τώρα? Τώρα, πέρα από τη γιόγκα, που αυτό δεν αλλάζει, έχω και ένα όνειρο να προχωρήσει ένα, δεν θα το πω ταξιδιωτικό, γιατί δεν είναι ακριβώς ταξιδιωτικό, είναι να ζήσω τη ζωή μου σε κάποιες χώρες διαφορετικές, όχι Ευρώπης δηλαδή, δύσκολες χώρες. Όπως? Όπως Αφρική, που έχω ήδη πάει Αφρική. Τώρα και έχω κάνει τον πιλότο της εκπομπής αυτής. Μπαλί, Ιορδανία. Εκεί πέρα τι σκέφτεσαι να κάνεις? Να δείξω μια άλλη πτυχή της ζωής. Mm-hmm. Η ζωή δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ή αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη. Που τα πράγματα είναι πώς μόνο θα βγάλουμε χρήματα για να βγάλουμε περισσότερα χρήματα, για να ξαναβγάλουμε περισσότερα χρήματα, για να πληρώνουμε λογαριασμούς και την επόμενη μέρα να ξαναμπούμε πάλι σε όλο αυτό το άγχος. Η ζωή τι άλλο είναι? Υγεία. Mm-hmm. Υγεία. Και η υγεία δεν έρχεται με αυτόν τον τρόπο. Και η υγεία για να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει υγεία στο νου. Και θα πρέπει να διευρύνουμε λίγο τους ορίζοντές μας, να δούμε και άλλα πράγματα. Και όχι να είμαστε συνέχεια σε έναν μικρό κόσμο που να τον θεωρούμε τεράστιο και να προβληματιζόμαστε μέσα σε αυτόν. Φαντάζομαι ότι η ίδια κάνεις δουλειά πολύ με τον εαυτό σου. Ναι. Για να προχωρήσει η Σοφία παρακάτω. Και γι' αυτό και θα ήθελα όλο αυτό να το δείξω τηλεοπτικά. Να δείξω τι ωραίο πράγμα είναι να μαζέψεις 5 δραχμές, γιατί πραγματικά δεν χρειάζεται και νομίζω ο κόσμος ότι θέλεις πάρα πολλά χρήματα για να κάνεις κάποια ταξίδια. Δεν ισχύει, μπορείς να φύγεις με ένα σακ βαγιάζ, αρκεί να μην θέλεις να πας να ζήσεις στα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, αρκεί να έχεις τη θέληση να δεις τι υπάρχει εκεί έξω και να εμπλουτίσεις το μέσα σου και μπορείς να κάνεις φανταστικά ταξίδια και να γεμίσεις πλούτο. Για μένα αυτός είναι ο πλούτος. Με αρέσει πάρα πολύ αυτό το project, αυτή η προσπάθεια. Την έχεις βάλει στα σκαριά? Δεν θέλω να μιλάω, γιατί τα πράγματα είναι πάντα στην τηλεόραση αμφιλατευόμενα. Δηλαδή, μια σου λένε ναι, μια αλλά σου λένε ναι. Αλλά ναι, έχουν μπει σε μια σειρά. Το τρένο στις ράγες που είναι. Εδώ στην Ελλάδα τι κάνεις τώρα? Έχεις κάποιο εκεί στούντιο που κάνετε? Έχω τη γιόγκα, την οποία υπερλατρεύω. Mm-hmm. Αυτά είναι τα κύρια βασικά.
Σε έχει καλυτερεύσει αυτή η ιστορία με τη γιόγκα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί έχει φιλοσοφία. Και δεν έχει να κάνει με θρησκεία, σαφέστατα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν, ναι, μήπως είναι κάτι. Ναι, όχι, είναι σαφέστατα ανόητο, και δεν, ναι, είναι. Ανόητο. Απλά στο τονίσω και αυτό να το πω. Είναι καθαρά εγκύμναση και είναι η πνευματική άσκηση του σώματος. Δεν μας, γιατί με όλα αυτά που κάνεις και εκεί που έχεις φτάσει, στο σημείο που έχεις φτάσει και πνευματικά, αυτό τρομάζει τους άντρες που σε πλησιάζουν ή τους αρέσει? Γιατί είσαι μια ξεχωριστή περίπτωση γυναίκας. Δεν είσαι, δηλαδή, ξέρεις, από αυτές τις, του σωρού. Είσαι μια ειδική περίπτωση. Και αναρωτιέμαι μήπως αυτό επηρεάζει αυτούς που σε πλησιάζουν και ανακαλύπτουν όλα αυτά τα πράγματα για τη σοφία. Θα θεωρούσε κάποιος να πει ναι. Αλλά βλέπω το αντίθετο. Βλέπω ότι στην αρχή έρχονται πολύ πιο απελευθερωμένοι να σου κάνουν το φλερτ και όταν συζητούν μαζί μου, προτιμούν αυτό που έχουν από το να το πάνε λίγο πιο ανάλαφρα. Και κρατάνε σχέσεις πολύ περισσότερο και βλέπω ότι γεννιούνται φιλίες που μετά αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε κάτι άλλο. Δεν οδεύει πια κατευθείαν στο φλερτ, αλλά οδηγεί σε κάτι πιο σεβαστικό, που μου αρέσει και περισσότερο εν τέλει. Πιο εσωτερικό. Ναι. Πιο εσωτερικό, που, ναι, μπορεί να εξαλειφθεί σε μια, ναι, ερωτική σχέση. Και τελικά αυτό μου αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, θέλω να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίως αυτό που λες με την Αφρική. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι δυνατή, να είσαι γερή και να μας μαθαίνεις πώς να είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι. Όλοι είμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Το να κάνεις τραμπάλα ανάμεσα στο θέατρο και στο τραγούδι και τελικά να έρχεται η τηλεόραση να σε κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο, αυτό, ξέρετε, είναι νομοτελειακό και συμβαίνει δυστυχώς, κατά την άποψή μου, σχεδόν με όλους τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές. Μπορεί να κάνουν εξαιρετικές παραστάσεις, να κάνουν μεγάλες επιτυχίες στο θέατρο, είναι τραγουδάν και πάρα πολύ ωραία. Αλλά αν δεν έρθει η τηλεόραση, όχι μένουν στην αφάνεια, εν πάση περιπτώσει δεν φεύγουν για το διάστημα. Οι φίλοι μας που είναι σήμερα το βράδυ κοντά μας, η Ευτυχία η Φαναριώτη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Μ' αρέσει πολύ το χαμόγελό σας. Σας ευχαριστώ. Δεν τη φλερτάρω. Λέω αυτό αυτό που ήθελα να ρωτήσω, με φλερτάρετε, κύριε Χαρδαβέλα? Λέω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η φίλη μας, η κυρία, εγώ θα σας μιλάω στο ελληνικό. Και εσύ άμα θέλετε να μιλάω στο ελληνικό. Πολύ ευχαριστώ. Να είμαστε, το ξέρω ότι σεβεστά άστρομου μαλλιά, αλλά οκ. Okay, την πειράζει. Πορεία σας, την πορεία σας σέβομαι. Την πορεία μας. Λοιπόν, η Ευτυχία η Φαναριώτη, που είναι μια πολύ καλή ηθοποιός και μια πολύ καλή τραγουδίστρια, θα λέγω ότι μέσα από το καφέ της Χαράς έγινε πάρα πολύ γνωστή ως Ρόδη. Ανιψιά του παπά και της παπαδιάς, αραβωνιαστικά του φατσία και διάφορα τέτοια. Τώρα προτιμάς ηθοποιός στο θέατρο, τραγουδίστρια ή συμμέτοχος σε κάποιο τηλεοπτικό? Αν ρωτήσετε έργο κάποιον ηθοποιό, νομίζω τους περισσότερους που όλοι έχετε ρωτήσει, θα πούνε όλοι θέατρο. Εγώ ήρθα στην Αθήνα από την επαρχία, από το Βόλο, και έδωσα εξετάσεις και στη δραματική σχολή και μπήκα με υποτροφία στο Δύο Αθηνών, ναι, για κλασικό τραγούδι, για να κάνω καριέρα στο κλασικό τραγούδι. Όπερα. Όπερα. Όμως, το θέατρο τελικά ήταν αυτό που νίκησε και που ακολουθεί τη ζωή μου. Πώς νίκησε? Νίκησε. Δεν συνέχισα τις σπουδές μου εκεί. Στο 2 είχα περάσει με υποτροφία. Τη σταμάτησα κάποια στιγμή γιατί μου είπαν ότι θα έπρεπε να διαλέξω, επειδή ήταν πολύ σοβαρό το να ασχοληθεί κανείς με την όπερα, και ότι δεν θα έπρεπε να κάνω κάτι άλλο, ας πούμε, δραματική σχολή. Σε χωρίς Θεό, μια χαρά να σε δω, μα με δυο χρυσή πάνω στο μυαλό.
γυρίσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Ήταν απαγορεύσιμο. Οπότε και εγώ εντάξει. Δεν ξέρω αν θα ήμουν στην ηλικία που είμαι τώρα, κάπως θα, θα μπορούσα να τα συνδυάσω. Τότε όμως, όταν είμαστε μικροί, τα βλέπουμε απόλυτα τα πράγματα. Είπα όχι, εγώ θα κάνω θέατρο. Και έτσι λοιπόν η πορεία μου ξεκίνησε στο θέατρο. Μέχρι και στιγμή που ήρθε το καφέ της χαράς. Ναι, μετά από καιρό βέβαια. Λέω ήταν η πρώτη δουλειά που έκανα στην τηλεόραση. Ε? Ήταν η πρώτη δουλειά που έκανα στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Λέει, στο καφέ της χαράς έπαιζε τη Ρόδη. Στην αρχή όταν εγώ όμως με αναγνώριζε ως Ρόδη, αισθανόμουν άβολα. Ναι, γιατί δεν είχα συνηθίσει. Δεν είχα την εξοικείωση. Ακριβώς. Τώρα το χαίρομαι πάρα πολύ όμως. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια γιατί. Και εμείς μην νομίζετε, δεν είναι και για μας εύκολο όταν είμαστε εργάτες της τέχνης, ακριβώς αυτό. Και επειδή το θέατρο δεν έχει αυτή την εμβέλεια που έχει η τηλεόραση να σε κάνει άμεσα γνωστό, να μπει στα σπίτια του κόσμου, είναι άλλου είδους τέχνη, θα έλεγα. Δεν είναι εύκολο από είναι τη γλυκό, μία μέρα στην άλλη. Είναι να γλυκό το... πράγμα η αναγνωρισιμότητα. Είναι. Είναι. Και επειδή είμαστε όλοι μας δύο πολύ ματαιοδοξοί και μας αρέσει, το λέω αυτό γιατί... Εντάξει, είναι ένα από τα αγκάθια της τέχνης μας αυτά, η αλήθεια είναι. Εσείς είστε μικροί, θα θυμόσαστε, μιλάμε για την δεκαετία του 80, 82, 83, 84, όταν κάναμε τους reporters την εκπομπή εκείνη με τον Δημαρά και τον Λιάννη και εμένα, κάποια στιγμή, ενώ είμαστε δημοσιογράφοι αρκετά χρόνια, στα νέα, σε μια μεγάλη εφημερίδα, και κάναμε και ρεπορτάζ και έρευνες και μας γράφαν τα ρόματα. Ξαφνικά όμως μέσα από την τηλεόραση άρχισε ο κόσμος να μας κοιτάζει, να μας θαυμάζει, να πηγαίνουμε κάπου να φάμε και να γυρνάμε, μας κοιτάζουν. Νομίζω ότι ήσασταν η στάρ της δημοσιογραφίας και μέχρι σήμερα. Ναι, δηλαδή αλλά... αυτή την έγκλη δεν την έχει γνωρίσει νομίζω άλλος δημοσιογράφος. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση όμως, αυτό το ματαιόδοξο. Με ξέρουν, με κοιτάζουν. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Και αυτό κάνει μόνο τηλεόραση. Δεν το κάνει τίποτα άλλο, ούτε τίποτα το θέατρο, ούτε το κινηματογράφο, ούτε η δημοσιογραφία στην εφημερίδα. Είναι μόνο η τηλεόραση. Και ο κινηματογράφος, όταν μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Ναι. Αν κάναμε μια ταινία στο Χόλιγουντ, θα ήταν αλλιώς. Τι κάνετε σήμερα, για πέστε μου. Γιατί δεν θέλω σήμερα βρίσκομαι στο θέατρο Broadway, σε μια σπουδαία παραγωγή του Μαυρίκιου του Μαυρικίου, στην Παριζιάνα. Με 10 μελή ορχήστρα, 11 ηθοποιούς, 10 χορευτές. Αλλά δυστυχώς χάσατε την Έρικα, την πρόγια. Ναι, δυστυχώς χάσαμε την Έρικα, έγινε μια εσωτερική αντικατάσταση. Πάει καλά το θέατρο. Πάει καλά και θέλω να πω ότι δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Μετά το θάνατο της Έρικας... Πάει καλύτερα. Πάει καλύτερα. Πείτε μου εσείς. Όχι, είναι. Είναι σαν με το ραβδάκι της, χτύπησε. Μεταφυσικά εξηγείται έτσι. Ναι. Μεταφυσικά εξηγείται έτσι. Ότι έφυγε αφήνοντας την ευχή της και. Ναι, ναι, ναι. Μια υπέροχη. Ρεαλιστικά υπέροχη, το καταλαβαίνω.
διότι δυστυχώς με το θάνατο της Έρικας Μπόγερ γράφει και πάρα πολύ ότι ήταν στο θέατρο αυτό και στην παράσταση αυτή κλπ. Ναι, ναι, ναι. Ακούστηκε πολύ η παράσταση, άρα λοιπόν. Και η περιέργεια του κόσμου να έρθει να δει την αναδίωση της Παριζιάνης. Σωστά. Η οποία είναι μια εξαιρετική παράσταση. Είναι η Βλαχοπούλη παλιά. Να μας δείτε. Ναι. Ναι, το έχω υποσχεθεί και στο Μαυρίκιο. Έχει κάνει τη διασκευή ο Αντώνης Ολουδάρος και τη σκηνοθεσία. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ κατάσταση. Αγωγοστροτήρα θέλεις εσύ. Ποια δεν είναι και τόσο χοντρή, μου το πήρε στενό και δεν το σφουράγανε. Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψέφτεσαι και τρως. Είναι το έργο, αλλά είναι περίπου το έργο. Στην ουσία η ιστορία είναι αυτή. Αλλά έχει εμπλουτιστεί με σκηνές καινούργιες και με τραγούδια το ξέρω, από τον ελληνικό το κινηματογράφο. Για πέστε μου κάτι όμως. Του Μίμη του Πλέσσα. Του πάντα. Μίμη. Για πέστε μου κάτι ή πες μου κάτι ευτυχία. Και είναι και στην παιδική σκηνή του ίδιου θεάτρου. Α, έχει παιδική. Με τη Σταχτοπούτα, που είναι μια διασκευή της Σταχτοπούτας από τον Βασίλη τον Πλατάκη. Όπου παίζει ο υπέροχος Κώστας Βουτσάς. Φέτος ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Από τη μία με την Έρικα και από την άλλη με τον Κώστα τον Βουτσά. Παίζει η Μυριέλα η Κουρεντή, την Σταχτοπούτα. Είναι ένας υπέροχος θίασος. Πολύ τυχερή είστε, είσαι ευτυχία μου, διότι παίζει σε δύο θέατρα. Όταν οι άλλοι δεν περνάνε ούτε απ' έξω ως το πει. Και πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Είναι επίσης του Μαυρικίου η, ναι, άλλαξες η κάτι. Παραγωγή αυτή. Εγώ πιστεύω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Και τίποτα δεν γίνεται διότι μπορεί να σε συμπάθησε ο Μαυρίκιος ή μπορεί να σε συμπάθησε ο Πλέσσας. Προφανώς το αξίζει να είσαι εκεί. Και βλέπω, έχεις πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για μένα η τέχνη σημαίνει να βάλεις την ψυχή σου και όλη σου την ενέργεια σε αυτό που κάνεις. Πώς το εννοείς αυτό? Έτσι όσο απλά το λέω, δηλαδή είτε κάνεις ζωγραφική, είτε κάνεις θέατρο, είτε κάνεις μουσική, αυτό που πρώτα μπαίνει σε κίνηση και σε μια πρώτη διαδικασία είναι η έμπνευση που έχει ο καλλιτέχνης. Και η έμπνευση έρχεται από μέσα του. Όχι μόνο από τη διάνοιά του, αλλά και από την ψυχή του. Αυτή η ψυχή είναι που κάνει ένα απλό πράγμα να φαντάζει αργότερα ένα έργο τέχνης. Είναι αυτό που του δίνεις, αυτή πάντως η πνοή βλέπω που δίνεις σε κάθε τι κάνεις και με ό,τι καταπιάνεσαι. Βλέπω ότι έχεις και πολύ σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι σε μάθαιναν, τον Σπύρο Ευαγγελάτο. Ναι, εντάξει, μια συνεργασία 10 χρόνων. Στο θέατρο. Ήμουν από το δεύτερο έτος της σχολής, σε υπέροχες παραγωγές.
Πήγαμε και στο εξωτερικό με την Ηλέκτρα, φτάσαμε μέχρι Κίνα. Έπαιξα πολύ, πολύ ωραίες παραστάσεις στο αμφιθέατρο. Απόψε το σχεδιάζουμε. Για πέμπνω κάτι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Τη ρωτήσανε κάποια στιγμή και θα τη ρώταγα και εγώ, εάν η εξωτερική εμφάνιση παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό το επάγγελμα. Ναι. Η απάντηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Παίζει, λέει. Παίζει και δεν παίζει. Παίζει και δεν παίζει. Εμένα όμως δεν μου είπε ποτέ κανείς από τη δουλειά να δυνατήσω. Μου το είπανε άνθρωποι μόνο που με αγαπάνε. Γιατί ναι. Υπάρχει να στα 24, δεν μου υπάρχει από μικρή. Ναι. Για πέστε μου λοιπόν. Τι θέλετε να σας πω. Η εμφάνιση καθιερώνει και ρόλους, νομίζω. Ναι, από τη μία αυτό και από την άλλη περιορίζει η αλήθεια. Περιορίζει. Περιορίζει, γιατί κάποιοι ρόλοι που χρειάζονται ένα πρωταγωνιστή με τα πρότυπα που τον θέλουμε, ευθυτενή, αδύνατο, όμορφο, λεμπερό, λείπει το αδύνατος. Έτσι. Πέρυσι η Χρυσούλα Διαβάτη, ας πούμε, που παίζαμε πάλι μαζί στο ίδιο θέατρο, μου έλεγε τελείωνε, πρέπει να δυνατήσεις. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Σας απασχολεί το θέμα αυτό, το να δυνατήσετε ή να μην αδυνατήσετε. Εντάξει, δεν είναι προτεραιότητα, γιατί αν ήταν θα είχε, θα είχε γίνει. Θα είχε γίνει. Τώρα έχω μπει σε μια σκέψη τέτοια. Ναι, ναι. Μ' αρέσει που δεν σας απασχολεί κυρίαρχα ότι πρέπει καλά να δυνατήσεις και λέτε ότι κάποια στιγμή θα το κάνω και αυτό. Ναι, δηλαδή, έχω μπει σε αυτή τη σκέψη να γίνει και πράξη. Και για λόγους υγείας θα έλεγα. Και για λόγους υγείας και για λόγους... Γιατί, διαβάζω πέρα κάποια... Όχι, μια χαρά είστε. Ευχαριστώ. Και διαβάζω πέρα, πήρα 40 κιλά. Κάποια στιγμή. Τα πήρα. Πήρα κι άλλα. Αφήστε τα τώρα αυτά. Ναι, όχι. Πήρα και παραπάνω. Γιατί είχα και μια ερωτική απογοήτευση. Αυτό είναι πολύ παλιά. Σε όλους μας έχει τύχει να περάσουμε δύσκολα και να το ρίξουμε κάπου. Άλλος το ρίχνει στο πιωτό, άλλος το ρίχνει στα... Εσείς το ρίξατε στο φαγητό. Εμείς το ρίξαμε στο φαγητό. Εντάξει. Κατάθλιψη πάθατε, όχι. Μια μικρή είχα πάθει και τότε. Είσαι πολύ ευαίσθητη, φαίνεται. Είστε πολύ ευαίσθητοι. Μου δίνει την εικόνα μιας πολύ χειραφετημένης γυναίκας, πολύ αλέγρας, πολύ έξω καρδιά, πολύ έτσι εξωστρεφή. Αλλά από αυτά που διαβάζω με το ρεπορτάζ που κάναμε και αυτά που μου λέτε, μου δείχνουν μια κοπέλα που είναι πολύ ευαίσθητη και εύκολη σε γρατζουνίσματα και σε τραύματα. Είναι έτσι? Κοίταξε να δείτε. Θα σας κάνω μια λίγο ψυχανάλυση τώρα. Ναι. Δεν είναι κακό. Ευαίσθητοι νομίζω είναι οι περισσότεροι καλλιτέχνες. Όλοι είμαστε ευαίσθητοι. Παιδιά είμαστε. Που ο καθένας έχει τα κουμπιά του. Τώρα από εκεί και πέρα βρίσκουμε και θα πω για τον εαυτό μου ότι βρίσκει ο καθένας από εμάς και εγώ προσωπικά τον τρόπο να αφήνει τις γρατζουνιές απ' έξω και να μπορεί να επιβιώνει σε αυτό το χώρο, γιατί είναι δύσκολος ο χώρος μας. Η αλήθεια είναι, έχει ανταγωνισμό, αλλά και απ' την άλλη έχει πολύ μεγάλες χαρές. Οπότε αυτό έρχεται και... Είστε παντρεμένοι, έχετε οικογένεια? Όχι, δεν είμαστε, δεν έχουμε οικογένεια. Είδατε, μου είπατε να μου μιλάτε στον ελληνικό και τελικά στον βρυθυντικό μου μιλάτε. Όχι, δεν έχω οικογένεια. Είμαι μόνη. Δεν προέκυψε ποτέ, δεν θέλατε, είναι επιλογή δική σας, δική όχι, σου? Όχι, δεν είναι επιλογή, έτσι... Γιατί βλέπω εδώ πέρα, το ερώτημα ήταν σε σένα, ευτυχία, αν ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Και η απάντησή σου είναι πολλές φορές ναι. Αλλά ξέρω και ζευγάρια που έχουν διατηρήσει τον έρωτά τους γιατί δεν τα δίνουν όλα και μονομιάς. Κοιτάξτε να δείτε, έχω τέτοια ζευγάρια στο νου μου. Που έχουν κρατήσει την αγάπη και το σεβασμό και τον έρωτα. Εντάξει. Ιδανικά θα ήθελα να έχω στη ζωή μου μια τέτοια σχέση. Αυτό δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής, οπότε είμαι και ευχαριστημένη και έτσι. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει μια σχέση για να μην είμαι μόνη μου. Με ενδιαφέρει μια σχέση που να περικλεί όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα είναι το ζητούμενο και το ιδανικό αυτό. Προφανώς το περιμένεις και το... Προφανώς ναι, έχω ένα τέτοιο ρομαντισμό που δεν τρέπομαι να τον εκφράσω. Αλλά και από την άλλη είναι δύσκολο για μένα να συμβιβαστώ με κάποια πράγματα, οπότε... Με το επάγγελμα που κάνεις τότε είναι λίγο δύσκολο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί φανταστείτε πώς μας βλέπει όλος ο κόσμος. Αυτό ήθελα να πω, ότι
Πώς σας βλέπει άραγε, βλέπει το φωτοστέφανο του ηθοποιού πάνω στην σκηνή και πίσω είναι η γυναίκα. Και απ' την άλλη δεν νομίζω, οι περισσότεροι δεν φαντάζονται ότι έχουμε το ίδιο, την ίδια ανάγκη και την ίδια καθημερινότητα που θα μπορούσε να έχει κάποιος άλλος. Φαντάζομαι. Μας και... βλέπουν και κάπως, και εκεί από τη μια, αλλά και την, απ' την άλλη σαν κάτι διαφορετικό, που στην ουσία δεν υπάρχει. Σωστό. Για να έρθουμε λιγάκι στο σήμερα. Στο καφέ της χαράς που επαναλαμβάνετε, παίζεις. Να πάρετε το Χάρη το Ρώμα τώρα ένα τηλέφωνο και την Άννα τη Χατζησοφιά να τη ρωτήσετε. Με ρωτάει ο κόσμος, δεν ξέρω. Δεν σε έχουν βάλει μέσα. Ακόμη όχι, αλλά γράφονται επεισόδια. Η Ρόδη ήταν βασικό πρόσωπο. Ήτανε, ναι. Ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι με δεν ρωτάει. Φαντάζομαι ότι θα. Δεν έχει μιλήσει καθόλου με το Χάρη. Με το Χάρη δεν έχουμε μιλήσει, έχουμε πει τα χρόνια μας πολλά για άλλα πράγματα, για κοινωνικά πράγματα. Όχι, είμαστε φίλοι. Γι' αυτό όχι, δεν έχει. Κι εγώ δεν το έχω κάνει, αλλά περιμένω από εκείνον. Όχι, δεν το έχω κάνει, φαντάζεστε. Και είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι. Σε τι δεν μπορείς να αντισταθείς, να είσαι, πάλι. Να είσαι ειλικρινής. Να δω θα μου πει τώρα. Σε τι δεν μπορεί να αντισταθεί, τη ρωτάω και απαντάει. Λοιπόν, δεν μπορώ να αντισταθώ σε μία καλή ταινία. Ξέρω ότι περιμένατε άλλο. Αυτά, ευτυχιάζοντα τα στρογγυλέματα. Θα το πω εγώ γιατί θέλω να το πει. Δεν μπορεί να αντισταθεί στα γλυκά. Αλήθεια και εγώ να σου πω. Αλήθεια είναι αυτό. Και στον έρωτα. Και αυτό αλήθεια είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αλλά από την άλλη σας λέω, τον απομυθοποιώ γρήγορα τον έρωτα. Ναι. Γιατί το κάνεις αυτό. Από ασφαλεία. Όχι, όχι. Ίσως έχω πολύ μεγάλες απαιτήσεις μέσα μου, οπότε πράγματα που δεν μου αρέσουν, σιγά σιγά γκρεμίζουν αυτό το... Τι απαιτήσεις έχεις από έναν άντρα. Θα συνέλθω κι εγώ. Ναι. Από έναν άντρα, καλά. Εντάξει. Να είναι πιστός, να είναι αφοσιωμένος, να είναι τρυφερός, να είναι γενναιόδωρος. Ξεκίνησα από δύο λέξεις που δείχνουν και την στάση της σε μερικά πράγματα. Να είναι πιστός και να είναι αφοσιωμένος. Περίπου το ίδιο πράγμα βέβαια είναι. Η αφοσίωση και η πιστότητα. Μπορεί να είναι πιστός και να μην είναι αφοσιωμένος. Άρα δεν συγχωρείς απιστίες. Όχι. 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 Έχεις όχι, δύο, δεν συγχωρώ. Έχεις δύο ξιάδρες που απιστίζουν. Ναι, με. Αμέσως. Αμέσως. Και μεγάλο έρωτα, όχι. Κοίταξε. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρω ότι η ζωή μας τα φέρνει αλλιώς πολλές φορές και ότι μία απιστία δεν είναι και το τέλος του κόσμου, έτσι. Αλλά όταν το λέμε θεωρητικά, ναι, ισχύει. Ξέρεις κάτι, ευτυχία μου, οι άντρες μερικές φορές, πολλές φορές απιστούν, ακόμη και είναι σαν να πηγαίνουν στο γήπεδο για να βλέπουν ένα ωραίο μάτς. Ακριβώς. Και ναι. Μετά γυρνάνε σπίτι τους. Εσείς λοιπόν οι γυναίκες κάνετε... Τότε να απιστούν και να μην το καταλαβαίνει μια γυναίκα. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Αυτό. Σε αυτό γιατί η ιδιοσυγκρασία και η ψυχοσύνθεση μιας γυναίκας είναι τελείως διαφορετική. Έχεις δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Σωστό. Το θέμα είναι να μην το καταλαβαίνουν. Βεβαίως, να έχουν γευτεί και μια εξυπνάδα αλλιώς, μέσα δίνετε, σε όλο αυτό. Μην δίνετε τόσο μεγάλο, ξέρεις, όγκο στο όχι, να εγώ πάει δεν το δίνω αν δεν το μάθω. Δεν με νοιάζει. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ένας άντρας καταρχήν πρέπει να σέβεται τη γυναίκα του. Βέβαια. Και να την προστατεύει από όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Αυτό θα βάζα επίσης σεβασμό. Και θαυμασμό βέβαια. Δεν μπορεί να έχει με κάποιον τον, να μην τον θαυμάζεις και να μην σε θαυμάζει αντιστοίχως. Διαβάζω ότι έχεις πέσει και στην Επίδαυρο. Ναι, με το Αμφιθέατρο, με τον Σπύρο Ευαγγελάτο. Με τον Ευαγγελάτο, ναι. Έχεις κάνει πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είσαι ακόμη μικρή, είσαι νέα ακόμη. Έχεις μπροστά σου πολλά πράγματα. Μηδία, τι έχεις παίξει. Όχι, θα ήθελα να θα παίξω μηδία. Όχι στο χορό. Όχι στο χορό. Γιατί μέχρι στιγμής... Αυτό που έλεγε η... Πώς το λέγε, το πουλί, το έλεγε. Η γυναίκα του Μηνωτή, η Παξινού. Έλεγε αυτή, είναι κοντάρι. Είναι κοντάρι. Κοντάρι αυτές οι γυναίκες είναι στο χορό και λένε α-ου. Δεν θέλω να παίξεις κοντάρι. Όχι βέβαια. Το γονίστηκε, μύδια. Εννοείται. Όπως έλεγε η Παξινού, είχε παράσταση στην Επίδαυρο και άργησε να πάει και ήταν με το αυτοκίνητο και έλεγε στους φρουρούς στην είσοδο. Ανοίξτε μου να περάσει κάτι να παξινώ και τη λένε δεν μπάλασε και η μάγια με λάγια. Δεν περνά. Αυτό είναι. Έγινε και άλλη φορά. Όπου. Ακριβώς τι κάνει. Πάει η Αλίκη Βουγιουκλάκη
σε μια βάση ναυτικού, σε ένα στρατόπεδο ναυτικού, για να δει κάποιον φίλο της, εραστή, δεν ξέρω, και δεν την αναγνωρίζει ο φρουρός και του λέει, σε παρακαλώ, παρακαλώ, έχω πιάνει μηνύα, έχει βουλιουκλάκι. Και όσο λέει, και εγώ είμαι ο Μάμπης, ο Σουγιάς. Και τι έγινε, που είσαι βουλιουκλάκι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μας κάνει. Λίγμα μεγάλο για την αλήθεια αυτό. Ποια είναι τα όνειρά σου? Έχεις όνειρα, έχεις στόχους? Τα όνειρά μου είναι να συνεχίσω να είμαι στο θέατρο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Και με κάποιο τρόπο να βλέπω πιο πολύ τους δικούς μου ανθρώπους, επειδή η οικογένειά μου βρίσκεται στο Βόλο. Στο Βόλο. Η αλήθεια είναι ότι όταν δουλεύω, είναι πολύ δύσκολο. Μένεις μόνη σου, Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι η ευτυχία όταν από όλη αυτή την φωταψία και τη χαρά του θεάτρου και τον κόσμο και το στόχο και διάθεση, είναι ένα σπίτι και είσαι μόνη σου? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι στιγμής το βιώνω πολύ ωραία. Πώς αντιμετωπίζεις αυτή τη μοναξία? Μ' αρέσει. Σ' αρέσει? Ναι, τη βιώνω ωραία, γι' αυτό σας λέω μέχρι στιγμής. Γιατί και όλες οι δραστηριότητες της μέρας είναι πολύ έντονες, οπότε αυτός ο χρόνος που θα πάω σπίτι μου να ξεκουραστώ είναι ωφέλιμος, τον έχω ανάγκη και τον θέλω. Είτε να διαβάσω, είτε να δω μια ταινία, είτε να ακούσω μουσική, είτε να μην κάνω τίποτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αφού πολλές φορές όταν έχω και κενό το δευτερότριτο, αν έχω κενό. Δευτερότριτο, μόνο. Μόνο. Δευτέρα, τρίτη. Αν έχω κάποια από τις δύο μέρες κενό, μ' αρέσει να είμαι μέσα στο σπίτι και να την αφιερώσω στον εαυτό μου. Μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένω να έρθετε στο θέατρο. Το έχω υποσχεθεί και στον Μαυρίκιο. Μαυρίκιο. Και στο Μίμη τον Πλέσσα.